Κατά της απεργίας αλλά υπέρ του διαλόγου είχε ταχθεί και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάδης της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία αναγνωρίζει ότι τα αισθήματα που ανακύπτουν για τους εκπαιδευτικούς είναι σοβαρά, καθώς η αύξηση των ωρών εργασίας επιφέρει και μείωση των αναπληρωτών, οι οποίοι θα δουν την πόρτα της ανεργίας. Προφανώς οι συνέπειες των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση στη γενικότερη κρίση και αφορά στους εκπαιδευτικούς πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ συγκεκριμένα με διάλογο, ώστε να μειωθούν, να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες. Είναι φανερό ότι η μείωση των ωρών, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς θα επιφέρει μείωση προσωπικού, κυρίως στους αναπληρωτές, θα επιφέρει ανακατατάξεις, αλλαγές και το θέμα κατά τη γνώμη μου είναι πώς θα ελεγχιστοποιηθούν οι συνέπειες και πώς θα γίνουμε έναν τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό. Τα υπόλοιπα είναι θέμα συζήτησης. Μάλιστα, παίρνοντας θέση για την προκήρυξη της απεργίας, η Νομαρχιακή Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ είχε προειδοποιήσει για ζημιά και στο συνδικαλιστικό κίνημα, η οποία τελικά προέλθε όχι από την ίδια την απεργία, αλλά από την άτακτη υποχώρηση της ΟΛΜΕ. Είναι φανερό ότι οι επιπτώσεις και στην εκπαίδευση και στη θέση των εκπαιδευτικών και στις μέχρι τώρα διαμορφωμένες καταστάσεις και τα δικαιώματά τους φυσικά, δεν μπορούν και αυτά μέσα στη γενική κρίση να υφίστανται συνέπειες. Ασφαλώς και ο κάθε κλάδος, ο κάθε εργαζόμενος θα περιφρουρήσει τα δικαιώματά του και θα αγωνιστεί γι' αυτό. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι να βάζουμε σε μια ζυγαριά τα συγκεκριμένα προβλήματα, τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από αυτή καθ' αυτή την κρίση ή και από λαθασμένες επιλογές της κυβέρνησης στον τρόπο αντιμετώπισης τους. Να τα βάζουμε σε μια ζυγαριά αυτά, στην άλλη τις εξετάσεις και να προχωράμε σε αποφάσεις απεργίας από τις εξετάσεις. Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση για απεργία από τις εξετάσεις είναι λαθεμένη και στην ουσία της και ως προς τις επιπτώσεις στους μαθητές, στο γενικότερο κλίμα, αλλά θεωρώ ότι θα βλάψει συνολικά και τους ίδιους τους καθηγητές και το συνδικαλιστικό τους κίνημα. Στο μεταξύ, την ανάγκη διαλόγου επεσήμανε και ο Φώτης Κουβέλης αμέσως μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ, ο οποίος συνοδευόταν από τη βουλευτή και υπεύθυνη τομέα παιδείας Μαρία Ρεπούση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά και μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ αναφορικά με τη μη προώθηση απεργιακών κινητοποίησεων, δήλωσε ο κ. Κουβέλης αμέσως μετά τη συνάντηση. Πρέπει κατά συνέπεια να αρθεί αμέσως η επιστράτευση των καθηγητών και να υπάρξει ένας διάλογος αμέσως μετά τις εξετάσεις, ουσιαστικός και συστηματικός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης συνολικότερα, κατέληξε ο επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ. Έτσι, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας, αρχίζουν αύριο νωρίς το πρωί πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν κανονικά και μετά την απόφαση των καθηγητών να μην απεργήσουν μέσα στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.